Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Είναι να παραδώσουμε ένα αίτημα στη ΔΕΗ, να πιέσουμε λίγο την κατάσταση, γιατί τώρα, εν μέσω της συνεχιζόμενης πανδημίας, εν μέσω της οικονομικής κρίσης κτλ., βλέπουμε ότι πολλοί συνάνθρωποι μας μένουν χωρίς ρεύμα. Οι κανονισμοί που, οι διακανονισμοί δηλαδή που θέλουν να βάλουν για τη σύνδεση του ρεύματος είναι τόσο μεγάλοι και οι δόσεις είναι μικρές και μεγάλο ποσό πρέπει να πληρώνονται σύν τους λογαριασμούς που έρχονται. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να τα αποκριθούν σε όλα αυτά. Και σήμερα που είναι πολλοί, χωρίς κανένα εισόδημα εδώ και ένα χρόνο, γνωρίζουμε την κατάσταση που επικρατεί και στο κλάδο μας ακόμα περισσότερο, που δεν δικαιούνται ούτε και το παραμικρό επίδομα μέσα από ένα καθεστώς εργασίας με αδίλωτη εργασία κτλ. Και μένουν απ' έξω. Και όλα αυτά μέσα στα τελευταία 10 χρόνια έχει μια συνδέη 150% μέσα από τα πρόσημα του λιγνίτου της. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πληρώνουμε μέσα από τους λογαριασμούς. Έχει γίνει δυσβάθακτο. Συν το 40% το τελευταίο χρόνο από τα δημοτικά τέλη, άκουσα των δημοτικών τελών. Γι' αυτό λοιπόν βρισκόμαστε εδώ και ζητάμε να μην κόβεται το ρεύμα, να γίνονται διακανονισμοί με μεγαλύτερες δόσεις, να αφαίρουν σε 30% από τα προηγούμενα. Για όλους τους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν γενικότερα και ζητάμε και από τον κόσμο και από τους εργαζόμενους και τους άνεργους και γενικότερα να στηρίζουν αυτό το αίτημα. Αυτό το αίτημα όμως έχουν υπογράψει και το έχουν στηρίξει και άλλες σωματεία που έχουν απευθυνθεί, που δεν χρειάζεται να τα κατανομάσω ένα-ένα. Είναι ένα δίκαιο αίτημα και δεν θα πάψουμε να παλεύουμε γι' αυτό. Και ας μην ξεχνάμε τώρα και τα νομοσχέδια που θέλουν να περάσουν με το 10 ώρες εργασίες απλήρωτες, υπερορίες κτλ. Έχουμε την πρωτομαγιά μπροστά μας. Ζητάμε να δώσουμε ένα δυνατό μήνυμα. Να ενώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας και να μην αφήσουμε να περάσουν όλα αυτά τα νομοσχέδια που είναι εις βάρος του λαού γενικότερα. Και σας καλούμε για τις 6 του μηνός, θα κάνουμε τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, όλοι μαζί να στείλουμε ένα γερό μήνυμα.